Είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε, λέει ο άνθρωπος, για το χειρότερο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, το έχω πει πολλές φορές, να δούμε τα δικά μας δεδομένα, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις που επιβάλλεται να κάνουμε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το σκόπο, ο οποίος δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, κυρία Τζογεράκη. Λέει και κάτι άλλο, και αυτό είναι σημαντικό, το έχουμε συζητήσει και εμείς σε προηγούμενη συζήτησή μας, για αυτό το οποίο βιώνει το τελευταίο διάστημα η Κύπρος, και τι επακόλουθο έχει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πληρώσει πολύ ακριβά την κυπριακή κρίση, έτσι όπως τουλάχιστον λέει, και βέβαια μπορεί να αφαιρέσει έως και 1% από το ΑΕΠ της χώρας μας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί έχουν πει ότι πολλές ελληνικές επιχείρησεις δραστηριοποιούνται εκεί και βέβαια είναι συνδεδεμένες με τις τράπεζες της Κύπρου. Είναι βέβαιο ότι δημιούργησε την εβδομάδα εκείνη η οποία ήταν κλειστές τράπεζες, δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπήρχαν επιταγές οι οποίες ήταν εκείνες τις μέρες να εισπραχθούν και οι άνθρωποι αυτοί βέβαια βρέθηκαν εκτεθειμένοι. Μα και τώρα που οι τράπεζες είναι ανοιχτές υπάρχουν οι περιορισμοί. Μάλιστα, χθες βάσει προεδρικού διατάγματος είπαν και πάλι ότι παρατείνεται η ισχύ του για τρεις ακόμα μέρες και ενδεχόμενα να πάει έτσι. Χθες είπαν ότι μέχρι και 5 του μήνα το αργότερο υπάρχει εμπλοκή ακόμα και στην πληρωμή συντάξεων και μισθών. Ναι, ναι. Μα με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Δηλαδή είναι πολλά τα 100.000 ευρώ εν τέλει, κυρία Δουγεράκη, για μια επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθος για να έχει 100.000 ευρώ στις τράπεζες. Με συγχωρείτε. Το θεωρώ ένα ποσό απόλυτα λογικό. Οι περισσότερες πρέπει να το έχουν αυτό, αν θέλετε. Συνεπώς αυτές που είναι πάνω από 100.000 ευρώ είναι εγκλωβισμένες καταρχήν. Και μόνο αυτό δείχνει την παρενέργεια που υπάρχει στη λειτουργία της αγοράς. Και βέβαια και στη δική μας εδώ, στη δική μας την οικονομία, την τοπική οικονομία. Γιατί πάρα πολλοί, εγώ ξέρω από το χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών, αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι είχαν δημιουργήσει εταιρεία στην Κύπρο για να έχουν τη χαμηλότερη φορολογία αυτή, η οποία τουλάχιστον μέχρι πριν από 15 μέρες που έγινε αυτό το οποίο έγινε, θεωρείται ότι ήταν ένας φορολογικός παράδεισος. Θυμάστε, έχουμε πει και άλλες φορές ότι εγώ ποτέ δεν προτείναμε φορολογία στην Ελλάδα της τάξης του 10%. Έχουν πει ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμε και φορολογία της τάξης του 20%. Σε καμία περίπτωση όμως, αυτό δείχνουμε να είναι αυτό το οποίο ισχύει σήμερα, που είναι 35 και 40 ακόμα και 45%. Ναι. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Αλλήμονο αν αποποιηθούμε τις ευθύνες μας, κυρία Δουγεράκη. Αλλήμονο. Βεβαίως θέμε κι εμείς και πρέπει πρώτα να κάνουμε την αυτοκριτική μας και μετά να κρίνουμε τους άλλους. Και οι αδελφοί μας εκεί που έκαναν μεγάλα και σοβαρά λάθη. Πρέπει να δουν και τα δικά τους λάθη καταρχήν και μετά τα λάθη των υπολείπων. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αν θέλουμε να διορθώνουμε μερικά πράγματα και τελικά μέσα από τις δικές μας διορθώσεις διορθώνεται και η κοινωνία ίδια. Και να δείχνουμε, αν θέλετε, και το σωστό παράδειγμα και σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν. Γιατί δυστυχώς αυτοί πάντοτε λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εμείς πρέπει να τους δείξουμε το λάθος δρόμο τον οποίο ακολουθούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.